Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα αξίζει ή όχι. Σήμερα θα δούμε και το αν αξίζει ή όχι το PG Masks Heroes of the Night. Outright Games και να ευχαριστήσω και την Outright Games και την Bandai Namco για την παροχή του τίτλου. Την μια ακόμη φορά λοιπόν, όπως και με το Παπαδεπί που ήταν δικό του παιχνίδι και αυτό, είναι ακόμα ένα αγαπημένο franchise το Axel Racing. Όπως και η οικογένεια Adams είναι franchise και γενικά τα τρία τελευταία παιχνίδια όμως έχουν να κάνουν πιο πολύ με το οικογενειακό και το παιδικό κομμάτι παρά με το action κομμάτι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι λοιπόν παίρνεις έναν από τους πιτζαμο ήρωες, καθώς προχωράς μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τους τρεις, όχι όμως να τους αλλάξεις εσύ, αλλάζουν αυτόματα. Και το κάθε ένα πιτζαμο ήρωας με τα δικά του ability ξεπερνάει μικρά puzzle. Όπως έχουμε πει και πάλι, το παιχνίδι αυτό αφορά παιδιά μικρής ηλικίας. Μπορούμε να το βρούμε στο Switch, όπου έχει γίνει το review, μπορούμε να το βρούμε στο PC και στις υπόλοιπες και σε Xbox και σε PlayStation. Πραγματικά, όπως και το Axel Racing και το Peppa the Pig αφορά μικρά παιδιά. Σίγουρα αν είσαι completionist και θες να το πάρεις για να μαζέψεις τα achievement, ή έχεις μεγαλώσει με τους πιτζάμο ήρωες γιατί τους βλέπει το παιδί σου και σ' αρέσουν και σαν θες να παίξεις, θεωρώ ότι είναι μια καλή αγορά για κάποιον ο οποίος είναι φίλος του franchise ή θέλει να κρατήσει το παιδάκι του ήσυχο για κάποιο διάστημα. Ο χειρισμός είναι απλός, υπάρχει full voice acting από τους χαρακτήρες, όλοι χρησιμοποιούν τις φωνές τους, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα να μην τρομάξεις ή να ανησυχήσεις με το τι θα ακούσεις κάποια διαφορετική φωνή. Ακυρίως αυτά λοιπόν, μπορώ να πω ότι είναι κάτι αρκετά διασκεδαστικό για τα παιδιά και σε σχέση με το Peppa the Pig το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πιο interactive στο action κομμάτι του. Όπως είχαμε πει, το Peppa the Pig πάλι από την Outroad Games και την Bandai Namco ήταν ένα novel. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχει πολύ action, υπάρχει πολύ διασκέδαση και γενικώς υπάρχουν πράγματα για να περάσουν τα μικρά παιδιά την ώρα τους. Αρκετά ενδιαφέρον. Αυτό έχω να πω. Μπορώ να πω ότι πέρασα και εγώ καλά παίζοντάς το για το review. Και πραγματικά αυτά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο Lama Games TV, θα σας αφήσω ένα λεπτό gameplay έτσι να δείτε λίγο παραπάνω πώς παίζεται η πίστα, πώς γίνεται η αλλαγή στους χαρακτήρες και μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV, τα καλύτερα έρχονται και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Make sure you get them all!